Χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση των συναγωνιστών αγροτών. Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε και βιώνουμε όλοι μας μια κατάσταση οριακή. Αυτό κάνει πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη για άμεση υλοποίηση από την κυβέρνηση των δίκαιων αιτημάτων σας. Συμπαραστασσόμαστε στον αγώνα σας για την επιβίωση που για μια ακόμα φορά δίνεται, στέλνοντας μήνυμα συνεχούς και ανυποχώρητης αγωνιστικής αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική. Μια πολιτική που όπως χτυπάει άγρια τους βιοπαλλεστές αγρότες, έτσι τσακίζει βάναυσα και τους μικρούς εμπόρους. Ο αγώνας σας στοχεύει στην ικανοποίηση της ζωτικής σημασίας αιτήματος σας. Αιτήματα δίκαια και όχι βεβαίως υπερβολικά και ανέφικτα. Όπως λένε οι κάθε λογής κατηγορείς σας, γιατί αφορούν στην προστασία του εισοδήματός σας. Εισόδημα που συρρυκνώνεται εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής που επιβάλλει η ασίδωτη κερδοσκοπία των πολυεθνικών εταιριών. Των χαμηλών τιμών παραγωγού στα προϊόντα σας που προωθούν οι μεγαλέμποροι της ελεύθερης αγοράς. Των μεγάλων καταστροφών στην παραγωγή σας που δεν αποζημιώνονται, των ειδικών χαρατσιών που σας φορτώνει το κράτος. Της τεράστιας αύξησης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και στα καύσιμα, της φοβερής ακρίβειας στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αυτά που και εμείς οι ίδιοι τα βιώνουμε στα μαγαζιά μας. Τι απαντάει η κυβέρνηση στα δίκαια αιτήματά σας? Ότι αυτά γίνονται γιατί δεν γίνονται γιατί δεν αντέχει οικονομία. Λένε ψέματα. Τα 47 δισεκατομμύρια για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών βρέθηκαν σε μια νύχτα. Με 120 εκατομμύρια επιδοτήθηκε η Aegean. 2,32 δισεκατομμύρια κόστησαν τα Rafale. Αυτά είναι τρία μόνο παραδείγματα μιας μακράς λίστας ενισχύσεων και αφοροαπαλλαγών στους μεγάλους ομίλους. Άρα, ας αφήσει η κυβέρνηση το επιχείρημα ότι δεν αντέχει οικονομία. Το πρόβλημα βρίσκεται στις προτεραιότητες και τις πολιτικές επιλογές. Η κυβέρνηση έχει ευαγγέλιο της στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, το πώς δηλαδή θα βγατένουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ούτε θέλει, ούτε και μπορεί να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα των βιοπαλλεστών αγροτών, όπως άλλωστε και των μικρών εμπόρων. Παλεύετε για μια καλύτερη ζωή για εσάς και τα παιδιά σας, για οικογενειακό εισόδημα με το οποίο θα μπορείτε να ζείτε με αξιοπρέπεια στα χωριά σας, για το δικαίωμά σας στην υγειονομική προστασία και περίθαλψη, χωρίς να πληρώνετε από την τσέπη σας, στη γνώση και τη μόρφωση, χωρίς ταξικούς αποκλεισμούς στον πολιτισμό που θα σας ανεβάζει ως ανθρώπους και θα φωτίζει το σκοτάδι της αποχάβλωσης που σκεπάζει σήμερα τη χώρα μας. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Κάθε μέρα αγωνιούμε και εμείς για το πώς θα ζήσει η οικογένειά μας, αλλά και πώς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε την επιχείρησή μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεσα μέτρα στήριξης για την κάλυψη των εισοδημάτων που έχουν χαθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό διεκδικούμε επίδομα για όλους τους συναδέλφους με χαμηλό εισόδημα, διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορία, επιδότηση των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών. Συναγωνιστές αγρότες, είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε ότι η αιτία των προβλημάτων είναι κοινή. Άρα και οι αγώνες μας πρέπει να σφυριλατούν το όλοι για έναν και ένας για όλους. Να οργανώσουμε την αντίστασή μας με κάθε τρόπο. Δεν θα περιμένουμε τον αργό μας θάνατο. Ήρθε η ώρα να ορθώσουμε ανάστημα για να μπει φραγμός στις πολιτικές που στοιχιώνουν τη ζωή μας. Είμαστε πεισμένοι ότι μπορούμε να αντισταθούμε στο μέλλον που μας ετοιμάζουν. Η ελπίδα και η δύναμη βρίσκονται στο συλλογικό ανυποχώρητο αγώνα και στην κοινή μας δράση. Είναι ώρα να τους αφισβητήσουμε. Είναι η ώρα να επιτεθούμε. Καλούς αγώνες.